ρώτησε. Για μένα το χειρότερο, λιότερο χειρότερο πράγμα που τα χειρότερα που μπορεί να είναι είναι ένας ψηλός, πολλά ψηλός να μένει στέγεται στο ύψος του. Μπράβο λε, βέντε μου καλά που σου χλί μου ψηλέ μου σήμωνα μου, ήβρα στο που είναι πρώτη. Μα αν και είναι η πρώτη, πρώτη τώρα να σου είπω. Ένα λεπτό. Εσύ είσαι ρώτητα δηλαδή. Να σου πω και να κρίνεις μόνος σου. Να έρθει μια κοπέλα να της απλησιάζει και να σου πει να της κάνεις μωρό και να σου λαλεί ο κύριος Πάμπος «Όι, φέρ μου την εμένα γιατί εγώ ξέρω τη δουλειά καλύτερα». Στελεοφόρους και πλατείες καθημερινές κι αργίες, κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δεν μας ρωτάει σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει, σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει. Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία το δικό τους το ταξί που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Ξέρεις κύριε Αδάμου, ότι ένας στους τρεις γάμους χωρίζουν. Μα στην Κύπρο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλάβω, έτσι τούτο μες τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλίμονον, το καλό που σας θέλω, αρκέψτε να χωρίζετε να εξυγχρονιστούμε με την Ευρώπη. Συμφέρει. Καλό. Γραφείο ταξί, μάλιστα, παρακαλώ. Αλό. Αλό. Έτσι σας ακούω. Α, ναι, εσείς είσαστε, κύριε καθηγητά. Ναι. Μα είσαστε άρρωστος κόμμα. Μα δεν γίνεται ακόμα. Μάλιστα. Θα πω την Μαρούλα να έρθει. Εντάξει κύριε καθηγητά, άντε, γεια σας και περαστικά. Ευρώπη από κέντρο. Ευρώπη από κέντρο. Έλα Αγία Ευρώπη μου από κέντρο, νόβερ. Μαρούλα. Ρε, είναι εμένα που φωνάζεις. Είναι σένα, έχει άλλο θηλυκό οδηγό με το Ευρώπη ή τα και τελειώνει, είναι σένα. Η Ευρωπαία γε μου είμαι εγώ. Βέβαια, άμα είναι εσύ πια να είναι. Ποιος, θα μέσα δα. Ο Αδάμος που παλεύει να πει ότι θα τα καταφέρει εδώ, ότι φοάται τη λένια. Θα μάζω χιούμορ σας. Ένα κατάλαβα, τέλος πάντων, εμπειραζή γιατί βαρκούμε, εξηγάσμο ύστερα. Λάλε, έχει τίποτε. Καζάν τέσσερα. Μα τον καθηγητή, μα είναι σχολείο πάτε, ρε. Σίκλιφ. Άντε, over! Αχ, ρε ξενάκι, Αχ, ρε ξενάκι, μιλάτε μου. Μιλώ. Το αχ, ξενάκι μου είναι επιφώνημα, δεν είναι ομιλία. Τα σκαλέ, θέλω τα φώτα σου. Να γίνω, ξαναμέγινω. Να γίνεις, ξαναμέγινεις, είναι τα πράγμα. Πατέρας! Πατέρα, εσύ πατέρας ξενάκι. Ναι. Άντε και καλά Στέφανα. Χωρίς Στέφανα. Τι εννοάς χωρίς Στέφανα με πολιτικό γάμο. Χωρίς γάμο. Να συζητείτε. Χωρίς να συζητείτε. Μιαν και έξω. Όχι, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε και έξω. Ξενάκι μου, θέλει να μας εξηγήσεις λίγο αν τα λαμπουρνές δικά σου θα καταλάβουμε κι εμείς. Πολλά απλό δάσκαλε. Μια τουρίστρια στη χώρα της κάτσε και διάβασε έναν άρθρο που λένε ότι οι Κυπρέοι είναι πολλά σπουδαίοι και αποφάσισε να έρθει δυο τρεις ημέρες διακοπές στη χώρα μας και εδώ και πάνω μου. Πώς θα με άμεπτον αποδεχτών και καθόλου ασυνήθιστο. Εδώ όμως αρχίζουν τα εύκολα και τα δύσκολα. Γιατί δεν θέλει να παντρευτεί, αλλά θέλει να γίνει μητέρα. Και. Και. Με μωρό που Κυπρέο. Και ο εκλεκτός της καρδίας Κυπρέος είσαι εσύ. Oui, je suis aimé. Αλλά μόλις μείνει ο λίγο διέγγυος, του αλέζε je suis parté, αλλά ποιος την είδατε. Πατέρας ρε.
Κύριε Λέισον, εγώ έτσι πράγμα δεν πιστεύω για το ξενάκι. Γιατί βάλα ξενεύκες εσύ μόνα. Η κοπέλα θέλει ένα μωρό, αλλά δεν θέλει γάμους και παντριές. Έτσι πριν να πεθάνουμε να τα δούμε όλα. Καθόλου παράξενο. Ο άλλος δεν υπάρχει τέτοια στη Χουλουγούλου. Ρε, ο άλλος ήταν πας στα πλοία, βρέθηκε στην άκρα του κόσμου σε ένα νησί μπελορόκολος, ήταν που καρτέρ. Γιατί τούτος έχει παραπάνω νόμον άλλο. Τούτος δεν είναι το ίδιο, διότι τούτος σωρίς ήταν να ρωτήσει, σημαίνει ενδιαφέρεται. Λάθος μεγάλον, τι σημαίνει προβληματισμός σε έτσι περίπτωση. Η απάντηση είναι μία και μοναδική και αναλύωτη, Σίμωνα. Ναι, και ποια είναι αν επιτρέπετε. Είναι της 28ης Οκτωβρίου το μεγάλον όχι, κυρία μου, δεν θα περάσετε μόνο πάνω από το σώμα μου. Ο Ξενάκης. Ναι. Ο Ξενάκης, ακούεις με. Ακούσα ρε με κουφή. Είναι να είναι σαν εμένα. Σαν εσένα. Πού μπας στα πλοία. Μα να γίνει Μαρκώνης. Ναι. Άντε ρε που για με. Πού να γίνει Μαρκώνης πας στα πλοία ο Ξενάκης. Είναι κατάλαβες. Ο Ξενάκης είναι να κάνει όπως έκανα εγώ που μπας στα πλοία και πια χούλου χούλου πάμπα. Ρε παμπού μου, πέ μου ένα που θες να μου πεις, μα να μου τσέσπασες με. Ένα είναι πατέρας. Μα, πατέρας παπάς. Πατέρας ανήμφευτος. Όχι, λαό μου. Για σας. Για μας. Ήθελα τον Ξενάκη. Α, ο Ξενάκης δεν είναι, με πιέν κούρσα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εμείς, να σας βοηθήσουμε. Οκ, ευχαριστώ, ήθελα τον Ξενάκη. Ξενάκη απουσιαζέ, s'il vous plaît. Parlez vous français, monsieur. Παρλεβού, χουλου, χουλου, νεζιγκέ, ματμουαζέλ. Εγώ δεν τα μιλώ καθόλου. Εδώ εργάζεται ο Ξενάκη. Ναι, ο Ξενάκης δεν θα με μπορέσει. Αλλά τώρα είναι κρίμα πόνο θα με να σε βοηθήσει. Θα φύγω και θα ξαναρθώ. Ποια να το πούμε ότι τον ήθελε. Η Σιμό, η μητέρα του παιδιού του. Au revoir. Ρε πάμπο. Ρε, άκουσες ένα που είπε ρε, μητέρα, παιδιού του. Ακουσά. Είδες, άμα ξέρεις ξένες γλώσσες, έχανεσαι. Είδες, για ποιον λόγο νομιτσίζε πήραν τα μυαλά του αέραν, όσα είχε δηλαδή. Άρε Μαρούλα, τσι έρχεται μου να αρκέψω πάλι τα παλιά μου. Σάσε λίγο πρώτα τα μαλλιά σου. Τώρα μάλιστα. Μα, ήρθε δαμέ και ήρευκεν το. Ναι, λαλό σου. Τι ώρα που μου έλαλε ο πάμπος για λόγου της, το έκανε και μέσα. Μαρούλα, τα φίλοι είναι. Δεν κατάλαβα. Καλά είναι τέλεσες νοές, εννοηθήκετε. Μίλανε ελληνικά, αλλά όχι όπως τα μιλούμε εμείς. Α, είσαι ελληνικά που τα μιλούμε, όχι όπως τα μιλούμε εμείς. Ναι, ρε, αφού σου λαλό. Ακού να δεις, τέλος μου έλαλε. Θέλω ξενακή, έτσι έλαλε. Άμα θέλει ξενακή, μυρίζει μου Μισελ Πικολή. Περίπου να σου ξαναπεί. Αν με κόφει, κύριε Μαρούλα, αφού το ρίξ, σκέφτομαι. Έτσι, σαν δεν την είδα, Γαλλίδα. Τώρα σημαίνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τις γενέτσες. Θέλεις κοπέλα μου έναν μωρό, για να μπορώ να πιάσεις έναν έμπειρο άντρα που το ξανάκαμε, να σου κάνουμε έναν μωρό. Γιατί ο Ξενάκης δεν ξέρει ρε. Εσύ μου με αστιεύκεις με ρε κουμπάρι. Εσύ μου με αστιεύκεις. Ο Ξενάκης αλλάζει τις κοπέλες όπως τα πουκάμισα. Ξέρεις ρε τι πέρασε είχε τούτον το παιδί όταν τραγουδαν στα κέντρα και τι θα πέρασε θα έχει τώρα να πάει να γίνει ένας ηθοποιός. Είναι ένας ποτούν το περαστής. Ναι ρε Σίμω, εντάξει είπα εγώ ότι δεν είναι περαστής και ότι ο Μιτσής δεν έχει πέρασει. Όχι, είπες είναι ξερίντελος, γίνονται τέτοιες δουλειές. Ρε, αλίδα μωρό μου θέλει. Έχει εγώ ακριβώς αυτό λέω, αλλά πώς θα γίνει τον το μωρό. Ναι, αλλά και θέλει μωρό συνηθισμένο. Ρε Σίμω, θέλω ένα μωρό που να μεγαλώσει χωρίς πατέρα, να το μεγαλώσει η μάμμα του. Ο πατέρας είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Και ποιος είναι τούτος, ερώτηση, α. Βάρ' το νους σου να δουλέψει. Ποιος είναι τούτος που μεγάλωσε μωρό όταν γίνος ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα λεπτό για να καταλάβω, ένα λεπτό. Γιατί θέλει να πεις ότι ο Ξενάκης πρέπει το παιδί να πάει να βρει τη Γαλλίδα και να της πει συγγνώμη αγάπη μου, αλλά εγώ δεν έχω πείρα να πω του να μεγαλώνω ένα μωρό χωρίς πατέρα. Αλλά ξέρω ένα φίλο μου που έχει αυτήν την πείρα και έλα να σε πάγω σε αυτόν. Φταίω εγώ που έχω πείρα. Και για να καταλάβω ακόμα παραπάνω, θέλεις να πεις ότι αν τα φέρει η ζωή, σε γνωρίσω κι εγώ η έρημος μια κοπέλα και πει μου να της κάνω μωρό. Και να το πιάσει με το βάζει στο αεροπλάνο να το πάρει στη Βενεζουέλα, να την πιάσω γίνει την κοπέλα που το σέρι να τη φέρω σε σένα. Αν θέλεις το καλό του μωρού σου. Ρε πάμπο, να χαρίσει κουφίε τώρα πριν να σηκωστούν οι τρίχες της κεφαλής μου, α.
κάτσε. Έχω άλλη επιλογή. Όχι, αν θέλει το καλό σου, όχι αν έχει. Α, ναι, για το καλό μου, για το καλό μου. Πριχάζω το ηλιατό, το μυαλό μου, έκατσα. Λοιπόν, ξενάκι μου, ξέρει ότι εγώ έπερασα πολλά στη ζωή μου. Εχώρισα πριν πολλά χρόνια, μεγάλωσα την κόρη μου μόνη μου. Είδα πολλά, επέρασα πολλά, βάσανα ιστορίες μεγάλες. Λυπούμε πάρα πολλά, κυρία Παρούλα μου, αλλά μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος, δύναμη, δύναμη. Λοιπόν, έναν όμως πράγμα έμαθα πολλά καλά. Το μωρό για να μεγαλώσει σωστά ξενάκι, πρέπει να έχει και τους δυο γονείς του μαζί του. Είμαστε στην καρδιά μου, κυρία Μαρούλα μου, βουρώ τον άνθρωπο τον άριστο να φέρω να μυρώσετε. Άφησε τον άριστο και με που είναι και πήγαινε εσύ να έβρεις τη Σιμών και να της πεις ότι έτσι κουβέντα δεν γίνεται. Είμαι Στεφάνη ή μωρό δεν έχει. Εκατάλαβες? Εκατάλαβα, κυρία Μαρούλα μου, αλλά εγώ δεν καταλάβω που Στεφάνια. Αλλά που μωρά καταλαβαίνεις. Ούτε άλλα καταλάβει Σιμών. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ελάτε από κέντρο να ακούει κανένας. Έλα, παππού, ακούω. Μαρούλα, έχω μια αγκούρσα για υπόδρομο, βολεύκησε. Μες στον υπόδρομο, τον ίδιο. Να τους πω να βγουν έξω, Μαρούλα, για μες στην είσοδο. Εντάξει, περίμενε όμως, με βιάζει, σε θέλω σε. Καλά, περίμενε ένα λεπτό να τελειώσω με τους πελάτες και είμαι όλο δικό σου, Μαρουλού. Ναι, παρακαλώ. Αλό, ναι, παρακαλώ, έρχεται σε λίγο να σας πάρει. Να βγείτε για μέσα στην είσοδο για να με φάει καγυρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έλα, Μαρούλα, ακούς. Ρε, πάω, να σε ρωτήσω κάτι και να με παρεξηγήσεις. Να με σε παρεξηγήσω, Μαρούλα μου, τη δία ερώτηση έκανε μου και μία κοπέλα από τον Buenos Aires όταν σταματήσαμε στον Buenos Aires πριν, πρέπει να ήταν πριν 17 χρόνια και τούτη η κοπέλα ήταν 2 μέτρα ύψος, εμείς σταματήσαμε για μέδι ότι χάλασε η προπέλα του πλοίου. Λοιπόν, 2 μέτρα ύψος, όταν έρεσε από τη στράδα του λιμανιού, ρε Μαρούλα, πέφταν άλλη αριστερά και άλλη δεξιά μας στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, Μαρούλα, αυτή η κοπέλα με ερώτησε. Μαρούλα, ακούεις με? Μαρούλα, ακούεις με? Ακούω σε ρε, σου μιλώ από το βυθό της θάλασσας, βοηθώ τους δίτες να σάσουμε την προπέλα. Όχι, μάνα μου, να ήταν καλοκαίρι να πεις εντάξει. Που λες, Μαρούλα! Over, over, over. Χαίρετε. Ω, χαίρετε, χαίρετε. Ξενάκης. Α, γυρεύκεις το ξενάκι, μπουρέκα μου, αλλά ο ξενάκης είναι ελεύθερο πουλί. Πουλί, τι σημαίνει πουλί? Πουλί, ουαζόν, σιόντ. Πουλί, ουαζόν, που κελαϊδάει, τσιου τσιου, τσιου τσιου. Πουλί σημαίνει ουαζό. Ουί, ουί, πουλί σημαίνει ουαζό. Και ξενάκης είναι ουαζό. Ουαζό, σιόντ, ξενάκης. Νο, 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 ουαζό ξενάκης, νο σιόντ. Νο σιόντ, λάλη. Να μόνο της πίστη. Έλα μου. Τον Μπάμπο ρε θεωρείς το φίλο σου? Ναι, εσύ τι λέει Σίμωνα. Ξέρω τον Μπουκιόχρονο. Είσαι όποιος ξέρουμε Μπουκιόχρονο σημαίνει φίλοι μας. Εγώ λαλό σου πει ότι τον έξερες πόνο τον νόμο μες στην κοιλιά της μάνας του. Αλλά σε τίποτε. Σαν να τσι διαισθάνομαι ότι κάτι θέλεις να μου ξομολογηθείς ή κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Πολλά σωστά κατάλαβες, διότι νομίζω ότι ο Μπάμπος είναι εκείνος που νομίζαμε. Άντε ρε Σίμωνα. Θέλεις να σου πω? Είμαι ούλιος αυκιά. Ρε, πιένε ποσί και κάνε τάχα τον ανήσυχο. Κάποια στιγμή να σε ρωτήσει να μπω εσύ, εσύ να τον δυσκολέψεις, αλλά μετά να του το πεις. Να του πω τι δηλαδή? Να του πεις ότι πήρε μια κοπέλα κούρσα, μια τουρίστρια, πέτουσε τίποτε έτσι για να το κάνεις να φαίνεται αληθινό, και ότι η κοπέλα είπε σου ότι τους Κυπραίους θαυμάζει τους, και κάποια στιγμή εζήτησε σου να της κάνεις μωρό. Να δεις τι θα σου πει. Του τιένει η κόρη μου η Πάμπα. Πολύ όμορφη. Κούκλα. Αφού ξενάκησε πελάνε πάνω της. Ο ξενάκης. Oui. Μου αξενάκης. Νο, 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 έφυγε μου. Ουλαλά. Ποιος είναι αυτός ο ωραίος άντρας? Τούτος είμαι εγώ. Πριν 20 χρόνια είμαι και μέσα στα μπάνια της Πάφου. Τρεπιά, μου. Τρεπιά, μου, ε. Ωστε, ξενάκης, νο τραγούδι, νο βαζό, νο σαντ. Ουί, μη. Και Σιμών, πολύ λυπημένη. Ε, βέβαια, φυσικό. Α, ωστε, άρεσε σου η κόρη μου η Πάμπα, ε, την τζέταμε. Ουί, μη. Πολύ όμορφη. Τρεπιά, πολύ όμορφη. Ξέρεις τι άλλο στην έκαμα? Καμά.
παραγγελία. Τι λέτε? Παραγγελία. Όταν χάλασε το πλοίο, κατεβήκαμε στα νησιά Χουλουχούλου και μείναμε 18 μέρες ολόκληρες. Όταν βγαίναμε έξω, μας κάλεσε ο βασιλιάς στο παλάτι και η τσάμι γνώρισα τη Βασιλοπούλα. Βασιλοπούλα. Και μου λέει μια ημέρα, Πάμπο, you Άντωνης, θέλω να μου κάνεις ένα μωγό. Μωγό. Η κοπέλα. Σίμω. Χαίρο πολύ. Σίμω, είστε συνάδελφος Ξενάκη. Και της Μαρούλας επίσης. Εσείς είσαστε η κοπέλα που λαλού. Ναι, η Γαλλίδα που λαλού, ναι. Από εδώ ο κύριος Αδάμος. Ναι, που τη Γαλλία είναι η κοπέλα. Ναι, που τη Γαλλία. Που με το Ξενάκη. Όχι που με το Ξενάκη, Ξενάκης no azon no shant. Αν δεν πιστεύεις ρώτα και την κοπέλα. Oui, oui. Σιμώνε σαν την κόρη του, θα κατάλαβες λάθος. Γιατί τις έδειχνε τις φωτογραφίες, καλομαρούλα, η δουλειά απορία. Γιατί. Γιατί ήθελε να της πει και τρία πράγματα. Πρώτο, κοίταξε τι κόρη έχω. Δεύτερο, δε τι ωραίος άντρας είμαι. Και τρίτο, τι παραγγελία έκαμε. Μάλιστα, κυρία Μαρούλα, έκαμε τη αυτή δήλωση. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, αποκλείεται. Και το χειρότερο δεν σου το είπα. Ξενάκι ουαζόν νούσαν. Βάλε και γράμματα. Ξενάκι μου. Κάτι λίγα γαλλικά ξέρεις. Του σχολείου, ναι. Ουαζόν σα. Τι σημαίνει? Ουαζόν σα είναι ουαζόν το πουλί, σα και λαϊδί. Α, το πουλί και λαϊδά. Ουαζόν νούσα. Το πουλί δεν και λαϊδά. Πόσα παίρνω? Ξενάκι ουαζόν νούσα. Νούσα. Δεν του κάνει νούσα. Νούσα. No chance. Σίμωνα μου, λεβέντε μου, ψηλέ μου άνθρωπε, σαν το βουνό, 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 με βουνό, δεσμίκη, λεβέντε μου, καραπουσουκλή μου, λεβέντε μου, είσαι ένας συμποναντικός, ένας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να πεις σε έναν άντρα 2 μέτρα? Ο Αδάμος τι σου είπε? Ο Αδάμος 2 μέτρα είναι... Ναι, πάει έτσι. Ναι, αλλά πριν να σου πω ποιο είναι το χειρότερο, μπορώ να σου πω κάτι άλλο που κοντά κοντά. Να μου πεις ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, σύμφωνα μου, μόνο που στο τέλος να μου πεις εσύ που θέλω. Για μένα, το χειρότερο, λιότερο χειρότερο πράγμα που τα χειρότερα που μπορεί να κάνει είναι ένας ψηλός, πολλά ψηλός, να μένει στέγεται στο ύψος του. Μπράβο, λεβέντε μου, καλά που σου χλείμουν, ψηλέ μου, σύμφωνα μου, εσύ που είναι πρώτη. Μα και είναι πρώτη, πρώτη δωρά να σου πω. Ένα λεπτό. Εσύ χειρότερα δηλαδή. Να σου μπορεί να κρίνεις μόνος σου. Να έρθει μια κοπέλα να της απλησιάσει και να σου πει να της κάνεις μωρό και να σου λέει ο κύριος Πάμπος, όχι, φέρ μου την εμένα γιατί εγώ ξέρω τη δουλειά καλύτερα. Αμάν, ώστε μα γι' αυτόν δηλαδή έλαλε μου ο Αδάμος ότι το ξενάγκης που αζώνει ο Ζάντε. Μαρουλά, καμιά φωτογραφία έτσι πας στα 20 σου βρίσκεται σου? Ακατάχνοτα ρε. Δύνατο να μην έχω μια φωτογραφία. Ήξε μου την κόρη να δω τα λυσί σου. Ήταν να κρατώ πάνω μου τη φωτογραφία. Για ποια με πέρασες? Δεν είναι τίποτε κακό. Άμα θέλεις ας πούμε να δείξεις κάπου τη φωτογραφία σου να μην έχεις. Εσύ Πάμπο, σου βρίσκεται καμιά φωτογραφία της πας στα 20 σου? Δεν πρόβλημα. Φωτογραφία ρε. Πού σου νέος πας στα 20? Α, δε. Γραφείο εντάξει παρακαλώ. Ορίστε. 4 επιβάτες μάξιμου. Η αίμα αφού δεν επιτρέπεται. Τα έτσι είναι εμείς που φκάραμε τον νόμο, κυρία μου. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Επιένε, δεν θα με εμπιστεύει. Μάλιστα θα σας στείλω αλλά για 4 άτομα. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται κοντά σας, γεια σας. Έλα, Ξενάκη από κέντρο. Ξενάκη, σε ακούει μόνο για υπηρεσιακά και μόνο το προσωπικό σας δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας προκαλεί να είσαστε σύντομος και σοβαρός, παρακαλώ. Μπράβο, ρε Ξενάκη. Λοιπόν, ακάμαντος 23, άιδε με τη ρε Ξενάκη. Over. Ξενή. Δάσκαλης είσαι. Αυτοπροσώπος. Έτσι θα μιλήσουμε λίγο εκτός υπηρεσιακό, ξενή μου. Αρχιδάσκαλε μου, εσύ μπορείς να με ρωτήσεις για υπηρεσιακά, προσωπικά, σεξουαλικά, οικογενειακά, ό,τι θέλει ο μαθητής είναι στη διάθεσή σου. Ακόμα και για την κουβέντα μου είπε ο Σίμος, άμα θέλει λαλώς ότι... Πε μου, ξένια μου, βρίσκεται πάνω σου καμιά φωτογραφία έτσι που σου μπας τα 20 σου? Πάτσε να μην έχω πάω τώρα και βγάλω τα μου. Πρόβλημα να έχεις, over. Over. Δεν μου είπες Πάμπο ακόμα. Καμιά φωτογραφία μπας τα 20.
Ρε αγάπη μου, ρε μωγό μου, ρε λατρεία μου. Εγώ νομίζω σαν το θέλω, εγώ θέλω το πάρα πολλά. Ξενάκι, νομίζω δεν σου αρέσω. Όχι, μου αρέσεις, πελαρίσκω μάλιστα, αλλά ακόμα δεν είμαι έτοιμο πόλεμος μπαμπάς. Είμαι un petit garçon εγώ. Δεν έχει σχέση, εγώ φύγω, πάρω παιδί μαζί μου. Μα η κυρία Μαρούλα που μεγάλωσε μια κόρη μόνη της, είπε μου ότι έχει σχέση με το πράγμα. Δεν έχει σχέση. Μα εκεί δεν έχει σχέση. Πάω τουαλέτα. Πάω, Μαρούλα. Ω, καλώς τη Σιμώ. Είναι τέλος καλός, με αφού είμαι τα μέρα, Μαρούλα. Όχι εσένα ρε, τη συνονόματι σου. Μαρούλα, θέλω μιλήσουμε. Μαγούλα, ακούσες το όνομα μου. Ναι, μάνα μου, τώρα. Ουι, ουι. Ακούω. Πρώτα να σου συστήσω το Σίμω. Εγώ δεν θέλω σε γάμο, Ξενάκι. Α, δεν θέλεις σε γάμο. Άκουσα το όνομα μου, ξάκουσα το όνομα μου. Εμείς θα μην δεις να μ' ακούσαμε. Ξενάκι, δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια, τι μωγό μου. Εγώ δεν θέλω σε γάμο, Ξενάκι. Εσύ με γάμο ξέλεις Ξενάκι, με Στεφάνι θέλεις Ξενάκι. Εσύ θέλεις μωρό Ξενάκι και έξω που δάμε. Ουί. Ουί. Ουί, 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 ουί. Ρελένια, μάνα με πελάνεις που θέλεις. Τι σημαίνει απελευθερωμένη κόρη? Όποια της καπνίζει να κάνει ένα κοπελούι με τον καθένα, ονομάζεται απελευθερωμένη. Αρέσκει σου σαν έτσι κουβέντα? Εμένα τι με βασανίζεις, καλό? Ναι, θέλω να πω, αφού είσαι υπέρ έτσι κουβέντας, εμένα γιατί με παντρεύτηκες? Ουφ, κάνουμε πως δεν καταλάβω τώρα. Άντε, εγώ φταίω που σου ζήτησα τη γνώμη σου. Άντε, έκλεισα. Γιάλα μου, ξέρεις που είναι ο Ξενάκης? Πρώτα απάντα μου τούτη την ερώτηση που θα σου υποβάλω, αν και ξέρω τι θα μου πεις. Πρώτα απάντα μου στην ερώτηση που σου υπέβαλα που είναι ο Ξενάκης, διότι δεν ξέρω που είναι ο Ξενάκης. Επίε να φέρει πιέλες. Ελυφθήκεται δες. Η απάντησή μου σε αυτούς που παίζουν τους έξυπνους ενώ δεν είναι, είναι μία και μοναδική. Θες να την ακούσεις? Ο Θεός εδώ και μου σκιωφιά να βάλω που το ένα και να φκένουν που το άλλο. Γιατί είναι εσύ τίποτε μες στη μέση να αντικόφει κοινό μου μπαίνει που το ένα να φκένει που το άλλο? Όχι, έχει αλλά κάνει κούρβα και φκένει πάλι. Παιδί μου, η Λάρνα καλή σου. Μάλιστα, ακούμαστε. Ναι, παρακαλώ, γραφείο, ταξί. Ναι. Πάτρα μου, μα γίνηκε και εσύ επίσημη. Ναι, όχι, εγώ τέλειωσα. Θες να σου στείλω κανέναν άλλο? Πάτρα, εκείνος δεν ξέρει ταξί, άτε. Να σου στείλω τον Αδάμο. Εκείνος καλός, ναι. Καλά, καλά, μένε εσύ σένια, εντάξει. Να περάσεις να σε δούμε, να. Άντε, γεια. Γεια σου, γεια. Έλα, κέντρο, καλή Αδάμο. Και η τύχη της Μαρούλας. Αγίας Λαύρας, 3 υπόδρομο. Χαχα, κυρία Πάτρα. Ρε, φοήθηκες σε το μάτι μου, ρε. Εντάξει, που θέλει η παρέα για καφέ. Και που τα θυκιώ, πειράζεσαι. Χα, άντε, over. Over. Μαρούλα, είσαι τίποτα ξεραγή. Να μην τον καμείς. Δουλειά σου. Δεν τα δουλειά μου. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εν άλλοι που γυρεύκονται μέσα στα χωρκά τα ξένα. Να μου θέλει να πεις τούτο με τα χωρκά τα ξένα, α? Να μου θέλω να πω, τίποτε. Από όχι μου για μου γιάζεται. Αγία μου, λοιπόν, πείτε μου τι να κάνω πριν να φύγει το μυαλό μου μέσα στην κεφαλή μου. Άντε, Τζέφι, ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι, ναι, ποιο είναι το πρόβλημα? Και να μερίσει τίποτε να κόφτια, άμα να μπει κάτι που τα φτιάχνει που τα άλλο. Εν τζιπονοείς τίποτε, ξέρω εγώ. Να μου υπονοείς ότι η Σιμώνη έβαλε μου διορία νόστα σήμερα, δεν σε απαντήσω. Η ναι ή όχι. Η ουί ή νο. Όχι. Ναι. Καθέτος και οριζοντίος ένα μεγάλο όχι. Είναι σε άλλη λύση. Τσέ μου, ποιον Παναία μου, ποιον Άι Χριστόφορε Τζάι Μέμνονα. Δεν μπορώ, σαν τελώσαμε τέλεια, τον ήξερα τι να κάνω. Γεια σας, ήρθαμε πάλι. Μπορούμε να έχουμε ένα ταξί για τον Αλεξάνδρο και εμένα? Με λείπασε, Ξενάκι μου. Έσωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.